στη σκιά των συνομιλίων του Καν Μοντάνα και εν μέσω διπλωματικών πληροφοριών που θέλουν το Βερολίνο να επιδιώκει ενεργότερη εμπλοκή του στο Κυπριακό. Ο Γερμανός Υπουργό Εξωτερικών υποδεικνύει με νόημα. Καμιά από τι δύο πλευρέ δεν πρόκειται να επιβάλλει υπερβολικέ απαιτήσει. Χαρακτηρίζοντα αν τέτοια την αιμονή τη τουρκοκυπριακή πλευρά σε μακροχρόνιε θεσμικέ εγγύησει τη Άγκυρα αλλά και την παραμονή στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί μετά τη λύση του Κυπριακού, ο σοσιαλδημοκράτη Ζίγκμαρ Γκάμπριελ απέφυγε να προσδιορίσει τα υπερβολικά αιτήματα τη ελληνοκυπριακή πλευρά. Αιτήματα που ωστόσο συσχέτισε με τι προεδρικέ εκλογέ του 2018. Μιλώντα ενώπιον ξένων ανταποκριτών στο Βερολίνο, ο επικεφαλή τη γερμανική διπλωματία εξέφρασε ικανοποίηση για την διεξαγωγή τη διάσκεψη στην Ελβετία, για την οποία ωστόσο κρατά μικρό καλάθι. Συνιστά πρόοδο μόνο και μόνο που πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσει, yeah. για τι οποίε πολύ καιρό επικρατούσε αβεβαιότητα. Yeah. Την ίδια ώρα, με αφορμή τη σύγκληση τη διάσκεψη στην Ελβετία, η 37-σελίδων τακτική έκθεση τη ερευνητική υπηρεσία του Αμερικανικού Κογκρέσου για την Κύπρο, υπό τον τίτλο Κύπρο, η επανένωση αποδεικνύεται άπιαστη. Καταγράφει εκτιμήσει και σενάρια για τι εξελίξει στο Κυπριακό. Σε αυτήν καταγράφεται η ικανοποίηση των παρατηρητών για τη νέα διάσκεψη, την οποία βλέπουν ω ένδειξη ότι μπορεί να σημειωθεί σημαντική πρόοδο. Αλλά παράλληλα και η απορία για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε αυτήν δεδομένη τη μη ουσιαστική κίνηση καμία εκ των πλευρών σε σχέση με τα ακανθώδη θέματα τη ασφάλεια εγγυήσεων αλλά και του εδαφικού. Χαρακτηρίζοντα ω σημαντικέ παραμέτρου το χρόνο και τι πολιτικέ εξελίξει, η εκθέση αναφέρεται στι προεδρικέ εκλογέ του 2018 και στην προγραμματισμένη γεώτρηση στο οικόπεδο 11. Ω προ τη διάσκεψη του Κράν Μοντάνα, καταγραφεί πω σε αυτήν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, πέραν των ζητημάτων ασφάλεια και εγγυήσεων, θα ασχοληθούν με τα υπόλοιπα εκκρεμούντα θέματα τη εσωτερική πτυχή, αφήνοντα ανοιχτό το ενδεχόμενο 8 με 10 από αυτά να παραμείνουν ανεπίλητα, όπω για παράδειγμα η εκπεριτροπή Προεδρία και τα τουρκοκυπριακά βέτο. Οι περισσότεροι παρατηρητές πιστεύουν ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν και κρατούνται σε φεδρία και από τις δύο πλευρές για τυχόν συμβιβασμούς τελευταίας στιγμής που ενδέχεται να χρειαστούν για την επισφράγηση μιας τελικής συμφωνίας. Τέλος, ως προς τη Βρετανία, η έκθεση της ερευνητικής υπηρεσίας του Αμερικανικού Κογκρέσου αναφέρει ότι δείχνει έτοιμη να δεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία των άλλων τεσσάρων μερών, Υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάρχουσες στρατιωτικές βάσεις της θα επιτρέπεται να παραμένουν σε κάποια μορφή και για κάποιο χρονικό διάστημα.